Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, κύριο Νίκο Αναστασιάδης, βρίσκεται στι Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει σήμερα στι εργασίε της Συνόδου Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε τη Νο Νοτιοανατολικής Ασίας και αύριο στι εργασίε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΣΕΑΝ, οι συζητήσει των ηγετών θα περιστραφούν γύρω από τρει θεματικέ η πρώτη αφορά τη γεωπολιτική πτυχή και τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και σταθερότητας. Η δεύτερη τα οικονομικά με έμφαση στη συνδεσιμότητα, το εμπόριο και τη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού. Και η τρίτη τη βιώσιμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την επισητιστική ασφάλεια και την προστασία των φυσικών πόρων στην παρέμβασή του για την πρώτη θεματική ενότητα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί στα προβλήματα που δημιουργεί η τουρκική κατοχή και η μη επίλυση του Κυπριακού στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την πλευρά μας προς την κατεύθυνση επίτευξη πολιτικής διευθέτησης στη βάση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα περικύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ισόφελος όλων των νομίμων κατοίκων της χώρας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αύριο Πέμπτη θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία, θέματα ενέργειας και οικονομίας, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους της νότιας γειτονίας και οι διατλαντικές σχέσεις. Θα συζητηθούν ακόμη τα συμπεράσματα διεύρυνσης που έχουν εγκριθεί χθε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, τμήμα των οποίων αφορά και την Τουρκία. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία μεταξύ άλλων καλείται να απέχει από ενέργειες που παραβιάζουν τα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πιο αναλυτικά, η συζήτηση για την Ουκρανία θα επικεντρωθεί στους τρόπους στήριξης της χώρας για να αντεπεξέλθει το χειμώνα, προκρίνοντας μια σειρά ενεργειών για στήριξη της με ανθρωπιστική βοήθεια και άλλα μέσα, παροχή βοήθειας προς τους εκτοπισμένους και έγκριση της μακροοικονομικής βοήθειας. Θα συζητηθεί ακόμη η ανάγκη ευθυγράμμιση όλων των τρίτων χωρών, ειδικότερα των υποψήφιων για ένταξη συμπεριλαμβανομένη και τη Τουρκία, με τι κυρώσει που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα θέματα ενέργεια και οικονομία, οι ηγέτε θα ανταλλάξουν απόψει για το μηχανισμό διόρθωση τιμών του φυσικού αερίου και γενικότερα για τα μέτρα που λαμβάνονται προ περιορισμό τη αύξηση των τιμών τη ενέργεια κάτι που θα συμβάλλει στο στόχο αναχέτησης των πληθωριστικών πιέσεων, χωρίς να παραγνωρίζεται πως κλειδί για την αποτελεσματικότητά τους αποτελεί πρωτίστως η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους. Περαιτέρω, θα ανταλλαγούν απόψει σχετικά με τη σημασία προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη συζήτηση για την άμυνα και ασφάλεια, κύρια σημεία αναμένεται να αποτελέσουν η ανάγκη ενδυνάμωσης της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και η ενίσχυση της δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρά αυτόνομα όπου και όταν αυτό απαιτείται. Η ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους της Νότιας Γειτονίας, δηλαδή τους γείτονες από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, κρίνεται ως ιδιαίτερα επίκαιρη αφού η περιοχή της νότιας γειτονίας είναι στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη, ειδικά υπό το φως των εξελίξεων στην Ουκρανία και των ευρύτερων επιπτώσεων του πολέμου. Εξελίξεις οι οποίες καθιστούν επάναγγες να ενισχυθεί η πολιτική και η οικονομική συνεργασία των δύο μερών, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, της επιδησιτιστικής ασφάλειας, αλλά και άλλων αλληλένδετων με αυτές προκλήσεων, όπως είναι η παράτημη με, παράτυπη μετανάστευση.